Λοιπόν, συνέχεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η σήμερα, είναι 9 Φεβρουαρίου. Κοντά μας είναι η κυρία Κατερίνα Γαβαλά, υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στα 12. Αύριο, όπως είπαμε, γίνεται η επίσημη παρουσίαση του ψηφοδελτίου. Δράτω με τις ευκαιρίες για να ενημερώσω και εσάς, καθώς έχουμε και αρκετό ρεπορτάζ, δηλαδή, με αφορμή και την έκκληση που έκανε ο Μητροπολίτης Ρόδου, ο κύριος Κύριλλος, για την συγκέντρωση βοήθειας, έτσι, προς τους σεισμοπαθείς εκεί σε Τουρκία και Συρία. Ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα να υπερβεί τα προβλήματα, γιατί η Συρία είναι μια δύσκολη, έτσι, περιοχή. Και θέλω να δώσω δύο στοιχεία. Καταρχήν, από αύριο συγκεντρώνεται υλικό και από τον Δήμο της Ρόδου στο ΚΑΠΗ. Βρίσκεται στην περιοχή των εγκαταστάσεων της Ρόδα, δηλαδή στο περίφημο, έτσι, ακίνητο του Νηρέα. Αύριο λοιπόν από τις 8.30 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι. Σήμερα μέχρι και αύριο συγκεντρώνεται υλικό στα Βακούφ της Ρόδου. Είναι Θεοφιλίσκου και Πανετίου, εδώ βλέπουμε τα πλάνα από το Βακούφ στη Μεζωνική Πόλη και βεβαίως στο Βακούφ της ΚΟ που βρίσκεται στο Κερμεντές, στο Πλατάνι δηλαδή, κάτω από το Τέμενους. Επίσης συγκεντρώνεται υλικό και από τον Ερυθρό Σταυρό που έχει και μια πολύ καλή συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις στην Τουρκία προκειμένου να γίνει η μεταφορά του υλικού. Βάλε πλάνα, βάλε σε παρακαλώ πλάνα και να σας πω επίσης ότι ήδη είναι απίστευτος ο όγκος ο οποίος έχει συγκεντρωθεί, γιατί ήταν οι πρώτοι οι οποίοι αντέδρασαν στον πολιτιστικό σύλλογο μουσουλμάνων της Ρόδου Αδερφοσύνη που βρίσκεται επί της Σεφέρη. Θέλω να πω ότι επειδή γειτονικά βρίσκεται και το ραδιόφωνο του Real Voice, έχει συγκεντρωθεί τόσο υλικό που έχουμε αρχίσει να φιλοξενούμε και εμείς υλικό και στα στούντιο του σταθμού. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη η αγκαλιά από την Ρόδο, νομίζω η ίδια εικόνα παρατηρείται και στα υπόλοιπα νησιά. Ρουχισμός, έτσι, για άντρες, γυναίκες, μπιμπερό που δεν υπάρχουν για παιδιά, δηλαδή παιδικές τροφές, φαρμακευτικό υλικό και κυρίως θερμάστρες, οτιδήποτε υπάρχει, γιατί είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες, δηλαδή οι άνθρωποι εκεί ζουν μείον 5 έως μείον 10 σε κάποιες περιοχές, 14 εκατομμύρια άνθρωποι είναι ευρύτερη περιοχή, δηλαδή μιλάμε μια μισή φορά σαν την Ελλάδα. Έτσι, για να καταλάβετε, πολύ μεγάλη η έκταση και βεβαίως εκτιμάται ότι 2,5 εκατομμύρια περίπου είναι άστεγοι. Πέρα από το γεγονός ότι οι νεκροί θα υπερβούν πολύ μεγάλο αριθμό, είναι δεδομένο. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο τζαμί του Σουλεϊμάν, όπου εκεί βρισκόμαστε, εκεί δεν πήγες, αγαπητές, στο τζαμί Σουλεϊμάν, το οποίο επιχειρούν να συγκεντρωθεί όλο αυτό το υλικό. Επαναλαμβάνω, υπάρχει μια καλή οργάνωση σε συνεννόηση με το τουρκικό προξενείο, βεβαίως στα Βακούφ, για να σταλεί όλο αυτό το υλικό άμεσα, σύντομα, τρέχει ο χρόνος προς την Τουρκία. Λοιπόν, τώρα επιστρέφουμε εδώ με την κυρία Γαβαλά. Είχαμε μείνει, θα το κάνουμε αυτό αναγκαστικά τώρα, γιατί είναι το μείζον, κυρία Γαβαλά, το καταλαβαίνετε. Άλλωστε, έτσι κι αλλιώς και αύριο θα σας ξαναδούμε μέσα από το βίντεο. Λοιπόν, είχαμε μείνει στον τουρισμό. Και να πάω σε ένα επιχείρημα το οποίο λένε οι νεοδημοκράτες και μπορεί να έχουν και απόλυτο δίκιο. Ότι μιλάμε για μια χρυσή χρονιά στο Νότιο Αιγαίο, η οποία πήγε εξαιρετικά καλά, για πολλές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που απέδωσαν, ότι φέτος εδώ εισπράξαμε χρήμα δηλαδή, οπότε εδώ το πεδίο κριτικής από το ΠΑΣΟΚ δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Να σας ακούσω. Θα μιλήσουμε με αριθμούς λοιπόν και θα πούμε ότι όντως ο τουρισμός ήρθε και εκτίμησε τα δωδεκάνησα. Μιλάμε για 1.200.000-1.300.000 ανθρώπους που πέρασαν από το νησί της ΚΟ, μόνο σε αεροπορικές αφήξεις συζητάμε, και περίπου 2,5 εκατομμύρια τα οποία ήρθαν στη Ρόδο. Οι αριθμοί λοιπόν είναι τεράστιοι, γιατί σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε τους τουρίστες που πέρασαν από τα μικρότερα νησιά και φυσικά αυτούς που πήγαν με τα πλοία. Μιλάμε λοιπόν όντως για πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει όμως μετά να δούμε οι εργαζόμενοι του τουρισμού τι έβαλαν στη τσέπη τους από όλα αυτά. Mm-hmm. Και πρέπει να δούμε οι άνθρωποι που ζουν στα χωριά της Ρόδου, στα μικρότερα νησιά, πώς εν τέλει μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές που είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις που έχουν. Έχουμε λοιπόν μεγάλους αριθμούς που δεν αφήνουν πάρα πολλά χρήματα, γιατί διορθώστε με αν κάνω λάθος, ήρθανε με συμβόλαια του 2019, όταν η ενέργεια ήταν σαφώς φθηνότερη.
Και ήδη οι ξενοδόχοι δεν έχουν τα ίδια κέρδη που είχαν τις προηγούμενες χρονιές. Και πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι ενώ οι αριθμοί είναι μεγάλοι, στην πραγματικότητα η ακρίβεια, η διαφοροποίηση στη μέση ενέργειας, ο τρόπος με τον οποίο σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις, δεν αφήνει στην τσέπη του επιχειρηματία, του μικρού επιχειρηματία, του μικρού εμπόρου, του υπαλλήλου που δουλεύει στα ξενοδοχεία, τίποτα. Μην ξεχνάμε ότι οι υπάλληλοι των ξενοδοχείων έχουν έτσι κι αλλιώς χάσει τη δυνατότητα της ανεργίας. Οπότε αυτή τη στιγμή τελειώνει η ανεργία τους και για τους επόμενους 2-3 μήνες δεν θα έχουν χρήματα στις τσέπες τους. Μιλάμε λοιπόν για μια επιτυχία ακριβώς ποιων ανθρώπων, ποιας ομάδας, των μεγάλων tour operators. Ενδεχομένως, εμείς αυτούς θέλουμε να στηρίξουμε. Γι' αυτό θέλουμε ο τουρισμός να πάει καλά στα Δωδεκάνησα. Δηλαδή, είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να θέσουμε σε αυτούς μας και να ξέρουμε ποια πρέπει να είναι η πολιτική που θα ακολουθήσουμε. Μιλάμε για τους εργαζόμενους, αλλά ξέρετε ότι έχουμε. Βεβαίως, κάνουμε μια διακοπή γιατί ακούγεται για τους εργαζόμενους. Κοιτάξτε τώρα, οι εργαζόμενοι, από ό,τι γνωρίζω πέρυσι, είχαμε και τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Στη Ρόδο. Βεβαίως. Πήραν αύξηση στη Ρόδο. Ήταν και παραμένουν δηλαδή ουσιαστικά. Και δεν μιλάμε για μια κυβερνητική επιλογή. Βεβαίως, ναι, μιλάμε για μια σύμβαση μεταξύ της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και του Εργατικού Κέντρου. Ναι, άρα δεν είναι μια πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Εντελώς διαφορετική. Βεβαίως, ναι, αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά θέλω να πω ότι. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Ναι, οι επιτυχίες είναι στην ΚΟ είχαμε άλλη προσέγγιση. Στην ΚΟ είχαμε άλλα μέτρα να ισχύουν από ό,τι ίσχυαν στην Ρόδο. Δεδομένα, δεν υπογράφηκε αυτή. Με βάση ότι είχε υπογεγραμμένο κείμενο, αλλά με βάση την ανάγκη που είχαν να βρουν προσωπικό πέρσι στο νησί. Δηλαδή. Αντιλαμβάνεστε ότι μετά είναι ανάλογα την επιχείρηση, τον επιχειρηματία και τις δυνατότητες. Οπότε δεν μιλάμε για μια κυβερνητική επιλογή που να θέτει ίσους όρους και να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Ναι. Μιλάμε για συμβάσεις οι οποίες διαπραγματεύονται από τον εργαζόμενο και από τον εργοδότη σε πρώτο πρόσωπο. Ναι. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Ναι. Ότι τα ξενοδοχεία είχαν ένα πρόβλημα πέρυσι και βεβαίως το ενεργειακό αύξησε πολύ μεγάλο. Πολύ έτσι, δραματικά το κόστος. Έχω την αίσθηση τους. Ότι οι μικροί είναι μια πραγματικότητα. Ξέρετε, κάτι να σας πω κάτι και το λέω με κάθε υπερβολή. Ας γίνω κατανοητός ότι εγώ δεν θα κλάψω για τους ξενοδόχους. Πάρα πολλά χρόνια τα ξενοδοχεία εισέπραταν και πήγαιναν καλά. Μπράβο. Δεν αδικό το επιχειρηματικό κέρδος, αλλά λέω ότι. Εντάξει, κάποια στιγμή και εκείνοι πρέπει να βάλουν πλάτη και το έκαναν στα χρόνια της πανδημίας. Ανταποδοτικά στους εργαζόμενους τους αξίζει αυτό το ποσοστό κέρδους. Δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Άρα αυτό πώς μπορεί και πώς μπορεί ουσιαστικά να κλειδωθεί από το πάσχο, με ποιον τρόπο. Μα είναι θέμα πολιτικών ξεκάθαρα. Το πώς διαπραγματεύεται κανείς μια συλλογική σύμβαση κεντρικά και το πώς εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους. Ναι, νομίζω ότι από τον χρόνο θα υπάρχει, γιατί ξέρετε το παλεύαν πάρα πολύ. Ενδεχομένως. Η συλλογική σύμβαση εργασίας των ξενοδοχειοπαλλήλων υπογράφει πρόσφατα, έτσι. Ενώ άρα του χρόνου θα έχουμε κάποια νέα δεδομένα. Πάμε σε ένα πεδίο το οποίο νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία, ό,τι και να είναι κανείς. Θέμα της υγείας. Το θέμα της υγείας. Εδώ, και λοιπόν, εκεί ήθελα να καταλήξω, λέγοντάς σας για τον τουρισμό ουσιαστικά. Ότι ενώ εμείς ζητάμε έναν τουρισμό ποιοτικό και κάνουμε τα πάντα γι' αυτό, ως Δωδεκανήσι, γιατί κυβερνητικά τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, ερχόμαστε να έχουμε νοσοκομεία υποστελεχωμένα, τα οποία δεν μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας ικανοποιητικά, ούτε καν για τους κατοίκους, πόσο μάλλον για τα εκατομμύρια τουρίστες που περνάνε από τα νησιά. Έχουμε κέντρα υγείας τα οποία είναι απαρχαιωμένα και έναν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος δεν είναι πλήρης σε πάρα πολλά από τα νοσοκομεία της δικής μας περιφέρειας. Είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε σε συνθήκες που έχουν να κάνουν με την προηγούμενη 30ετία, αν και εφόσον θεωρήσουμε ότι πριν 30 χρόνια τα πράγματα ήταν αρκετά καλά. Στην πραγματικότητα, εκεί πέρα που θα έπρεπε να έχουμε 4 γιατρούς σε κάθε κλινική, στο μικρό νοσοκομείο της ΚΟ, υπάρχουν κλινικές που αυτή τη στιγμή έχουν κανέναν. Και υποτίθεται ότι είναι κλινικές που είναι η ραχοκοκαλιά των νοσοκομείων, όπως είναι η παθολογική κλινική. Και έχετε την εικόνα, άριστη εικόνα στην ΚΟ, διότι είστε στο νοσοκομείο, είστε και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της ΚΟ και αντιπρόεδρος, νομίζω, ΔΕΤΑ ΣΥΜΑ των εργαζομένων στο νοσοκομείο. Αλήθεια, του Ιατρικού Συλλόγου του νοσοκομείου. Είναι ένα συνταρακτικό παράδειγμα. Ποια είναι αλήθεια η εικόνα τώρα στην ΚΟ? Δηλαδή, μιλάτε κλινικές χωρίς να έχουν γιατρούς. Ποια είναι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία στη στελέχωση των κλινικών. Ειδικά σε κλινικές που έχουν πάρα πολύ δουλειά
και ζητάνε την ανταπόκριση από το ιατρικό προσωπικό 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα για 30 μέρες το μήνα. Ερώτηση τώρα σε μία γιατρό. Γιατί δεν ανταποκρίνεται στις προκηρύξεις που γίνονται οι γιατροί για να έρθουν είτε να επιλέξουν τα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας? Είναι γιατρός, γνωρίζετε. Ποιο είναι το θέμα? Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Δηλαδή, καταρχήν, είμαστε μία απομακρυσμένη περιοχή, οπότε εξαιρετικά δύσκολα κάποιος που επιλέγει να ζήσει στην Αθήνα αλλάζει γνώμη και έρχεται να ζήσει στην Παραμεθόριο. Πρώτο και κύριο, λοιπόν, είμαστε μακριά από το κέντρο. Αυτό ισχύει και όταν έχουμε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, έτσι. Ίσχυε πάντα. Ωραία. Τα εμπορικά εισιτήρια είναι πολύ ακριβά. Από εκεί και πέρα, δυσκολία να βρούνε σπίτια. Τα χρήματα που παίρνουν είναι πάρα πολύ λίγα, ειδικά αν μιλάμε για πρώτο διορισμό. Και όταν λέμε πολύ λίγα, εννοούμε ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που είναι 40 χρονών, που έχουν τελειώσει την ειδικότητά τους, που έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολύ χρόνο για να είναι σε θέση να γίνουν γιατροί του ΕΣΥ. Δεν μιλάμε για έναν πρωτοδιόριστο 20, 22, 24 χρονών. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει κάνει μία πορεία και αποφασίζει να εργαστεί. Ερώτημα, πώς θα αλλάξει το ΠΑΣΟΚ αυτό το περιβάλλον? Γιατί αυτά που μας είπατε αφορούν όλα τα κομμάτα. Δηλαδή, δυσκολίες με κομμάτα. Πώς θα αλλάξει το ΠΑΣΟΚ? Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα νησιά ποια είναι? Καταρχήν, η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει ένα 4,2% σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της υγείας. Ναι. Αλλάζοντας αυτή τη χρηματοδότηση από το 4,2% και πηγαίνοντας στο 10%, θα έχουμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και να στελεχώσουμε τα νοσοκομεία μας. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και το είδαμε όλοι στην πανδημία. Όλοι συνειδητοποιήσαμε, ακόμα και οι πιο σε εισαγωγικά άπιστοι σε σχέση με το δημόσιο σύστημα υγείας, συνειδητοποίησαν ότι χωρίς δημόσιο σύστημα υγείας κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τη ζωή. Άρα είναι βασικό και απαραίτητο. Mm-hmm. Πρέπει να αλλάξει λοιπόν το ποσοστό χρηματοδότησης των νοσοκομείων. Και από εκεί και πέρα εννοείται ότι πρέπει να αλλάξουν οι οργανισμοί. Όταν έχουμε ένα νοσοκομείο των 70 θέσεων και των 40 γιατρών στον οργανισμό, από τους οποίους βέβαια έχουμε προσλάβει τους 28. Ναι. Και χρειαζόμαστε, και μιλούσαμε για αυτό το νοσοκομείο όταν ο πληθυσμός στην ΚΟΗ ήταν 20.000. Σήμερα έχουμε 45.000 κατοίκους και το τουριστικό κομμάτι που περιγράψαμε λίγο νωρίτερα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αρκετοί, δεν φτάνουν. Ένα επιχείρημα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση είναι ότι μα δεν γίνεται εμείς να προσλάβουμε γιατρούς για την τουριστική σεζόν και μετά τον υπόλοιπο χρόνο να κάθονται. Κάτι που πρέπει να αλλάξει λοιπόν στα Δωδεκάνησα είναι να λαμβάνουμε υπόψη μας καταρχήν ότι ξεκινάμε Μάρτιο και τελειώνουμε Νοέμβριο με την τουριστική σεζόν και όχι τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες όπως νομίζουν στην Αθήνα. Και δεύτερον, ότι ουσιαστικά όλος ο κόσμος που περνάει από τα νησιά μας θα πρέπει να μοιράζεται στους 12 μήνες για να ξέρουμε πόσος πραγματικά είναι ο λαός που περνάει μέσα από τα νοσοκομεία. Άρα να έχουμε ανταποδοτικά τους γιατρούς που χρειαζόμαστε για αυτόν τον πληθυσμό. Είναι δηλαδή επιχειρήματα τα οποία ακούμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν βάση. Να σας ρωτήσω, υπάρχουν αυτά στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ? Ναι, υπάρχουν αυτά στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά που αναφέρετε, δηλαδή, τα οποία μπορούν να καλύψουν αυτά τα κενά τα οποία υπάρχουν. Φυσικά. Και βεβαίως κατανοώ τώρα τη πολύ μεγάλη δυσκολία που υπάρχει, ότι εάν είναι δύσκολο να επιλέξει κανείς τη Ρόδο ή την ΚΟ, που είναι μεγάλη νησιά, φανταστείτε τι γίνεται στα μικρότερα. Ακριβώς. Στα οποία πρέπει με άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Υπάρχουν όμως προγράμματα και μάλιστα με τον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου και τον Ιατρικό Σύλλογο της Καλλίνου είμαστε στη διαδικασία να μελετήσουμε λίγο με ποιον τρόπο μπορούμε να καλύψουμε και μικρότερα νησιά με κάποια προγράμματα προληπτικής ιατρικής και έρευνας, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα σε γιατρούς να μένουν στα μικρότερα νησιά, να πληρώνονται από αυτά τα προγράμματα και συνάμα να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται με τον πληθυσμό τον τόπιο. Οπότε να υπάρχει γενικότερα μια ανταποδοτικότητα και με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι ναι, μεν εμείς από μόνοι μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καλύψουμε τα νησιά, αλλά από την άλλη, το κράτος πρέπει να έρθει να μας βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Και η χρηματοδότηση του ΕΣΥ είναι εξαιρετικά σημαντική. Μάλιστα. Θέλω να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο το οποίο έχει να κάνει με το ακτινοθεραπευτικό, το οποίο ουσιαστικά ήταν ένας από τους μεγάλους στόχους της περιοχής. Βεβαίως, εγώ οφείλω να το πω, διότι τα θυμάμαι αυτά, δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Επί Κουσουρνά. Δηλαδή, ότι βεβαίως ναι, είχαν γίνει βήματα και επί Κουσουρνά και βεβαίως ήταν ο μεγάλος στόχος που είχε βάλει ο Δημήτρης ο Γραμμαστενός. Δηλαδή, το αιμοδυναμικό και το ακτινοθεραπευτικό. Και οφείλω να είμαι δίκαιο σε αυτό. Το διεκδικούσα με πολύ μεγάλη επιμονή και από την πλευρά της περιφέρειας διαχρονικά και από την πλευρά των βουλευτών, όλων των βουλευτών. Αλήθεια ακόμη είναι. Και της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και πριν μερικά χρόνια υπογράφτηκε η μελέτη από την περιφέρεια και για το ακτινοθεραπευτικό. Σωστά. Πέρασαν όμως τα χρόνια από τότε. Και ερχόμαστε τώρα και έρχεται η κυρία Γκάγκα προσφάτως και λέει: θέτω ένα προβληματισμό. Χθες υπήρξε μια παρέμβαση. Είστε λίγοι, είπε. Ναι.
ότι είστε λίγοι. Χθες υπήρξε μια παρέμβαση, το επανακοινούν το θέμα ακόμη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ως γιατρό τώρα. Διότι, ξέρετε, αναζητώ και την πληροφορία από ειδικούς που ασχολούνται με το άκτινο θεραπευτικό. Είναι ένας λόγος να μας προβληματίζει ότι είμαστε λίγοι ή δεν έχει καμία σημασία, αντιθέτως είναι μια πολύ μεγάλη και αναγκαιότητα για την περιοχή. Είναι μια ανοιχτή πόρτα αυτή που χτυπάτε. Ναι, σαν, τι προφανώς, να κάνω, μπορεί το χτυπάω να είμαστε γιατί λίγοι. Γιατί άνοιξα την πόρτα και μου τραγουδούσε. Αλλά αυτό ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε σημαντικοί. Ναι, είμαστε βεβαίως. Οι άνθρωποι που έχουμε επιλέξει να ζούμε στην Παραμεθόριο και φυλάμε θερμοπύλες. Θα μου επιτρέψετε να το τονίζω αυτό. Γιατί δεν είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να αποφασίσει να ζει στα σύνορα, ειδικά όταν τα σύνορα είναι με την Τουρκία. Ναι. Άρα το γεγονός ότι έχουμε επιλέξει να μένουμε εδώ, θα έπρεπε να δίνει στην κυβέρνηση και στην κάθε κυβέρνηση το έναυσμα να μας βοηθάει και να μας υποστηρίζει. Δεν γίνεται λοιπόν ο Ροδίτης, ο Καλύμνιος, ο Λεριός, ο άνθρωπος που μένει στους Λειψούς και στο Αγαθονήσι να σηκώνεται να φεύγει και να πηγαίνει στην Αθήνα με την ταλαιπωρία της Αθήνας και με τα έξοδα της Αθήνας για να μπορέσει να κάνει θεραπείες τις οποίες θα μπορούσε να έχει στο κεντρικό νοσοκομείο των Δωδεκανήσων. Είναι υποχρεωτικό και απαραίτητο λοιπόν να έχουμε ένα κεντρικό νοσοκομείο το οποίο να παρέχει την περίθαλψη ολοκληρωτικά. Και από εκεί και πέρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εκμονωθεί, μια μελέτη που μπορεί να γίνει, να δούμε τα υπόλοιπα νοσοκομεία τι πρέπει να έχουν και πώς μπορούν να υποστηρίξουν τους πολίτες. Όμως στη Ρόδο το ακτινοθεραπευτικό, όπως και το ογκολογικό που έγινε, είναι απαραίτητο. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι στην πραγματικότητα ένα ογκολογικό τμήμα θα έπρεπε να υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία της Δωδεκανήσου. Ναι. Γιατί είναι απαράδεκτο για τις ογκολογικές θεραπείες να πρέπει οι άνθρωποι να ξενιτεύονται. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πονάνε στην κυριολεξία και ψυχολογικά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και όλοι έχουμε έναν ασθενή στην οικογένειά μας και το έχουμε ζήσει από κοντά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο λοιπόν κάποιος να ταξιδεύει γι' αυτό κάτω από τις συνθήκες τις οποίες ζει. Της υγείας του κυρίως. Ας αφήσουμε τις οικονομικές στην άκρη. Ας μείνουμε μόνο στις συνθήκες της υγείας του. Και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε να μπορεί λοιπόν τις ογκολογικές θεραπείες να τις έχει στο διπλανό νοσοκομείο. Και το ακτινοθεραπευτικό της Ρόδου θα έπρεπε να έρχεται και να συνδράμει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι λοιπόν βασικό και απαραίτητο και νομίζω ότι για το ΠΑΣΟΚ ήταν πρωτεύον θέμα για τον Δημήτρη τον Κερμαστινό, δεν το ξεχνάμε. Ο καθηγητής ήταν πρωταγωνιστής όλων των διαδικασιών. Ξεκίνησε λοιπόν ο Δήμος με τον Κουσουρνά να το διεκδικεί, το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα. Και από τώρα και πέρα νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένας Δωδεκανήσιος που να θέλει να λέγεται υποψήφιος πολιτικός. Δεν σας λέω πολιτικός ναι, με τη βούλα. Ναι, υποψήφιος πολιτικός, ο οποίος να μην το διεκδικεί με σθένος. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά κυρία Καβαλά. Καλή επιτυχία έχουμε στις εκλογές. Όποτε καλά. Και αν χτυπήσει το καμπανάκι, αύριο έχουμε την παρουσίαση. Οπότε θα δούμε και την τοποθέτησή σας στο τετάλητο που δικαιούστε. 4 λεπτά, έτσι. Γιατί είστε και πολύ, ρε παιδί. 4 λεπτά. 6 άνθρωποι και ευχόμαστε, το έχω ξαναπεί, περαστικά στο Μιχάλη το Χανιώτη, ο οποίος πέρασε μία περιπέτεια. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν περιμένει να μας γνωρίσει βεβαίως. Από τα 4 λεπτά. Ναι. Θα πάρει ένα έναυσμα για να μας ψάξει λίγο καλύτερα. Αυτό είναι αυτονόητο. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή επιτυχία σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, παραμένουμε στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και πάμε παρακαλώ τώρα να ακούσουμε τι υπόθηκε σε αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία ξεκίνησε με επιτροπή της Μητρόπολης. Και θέλω να ακούσουμε τον Χότζα, τον κύριο Χασάν Καραλή, καθώς και τον πρόεδρο του Βακούφ, τον Σαλή Βιντιμή, τη δήλωσαν παρουσία του Μητροπολίτη Ρόδου, του κυρίου Κυρίουλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και που μας βοηθήσατε, κύριε Σεβασμιότατε. Ό,τι είχαμε να πούμε, τα είπατε κι εσείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θεωρώ κάτι στις αλληλεγγύες, όσο μπορούν γρήγορα και να βοηθήσουμε ό,τι υπάρχει και ό,τι μπορούμε. Το οποίο πολλά για τα παιδικά φάρμακα, για τα σπιρουτό, για τα παιδικά, για αυτά ρούχα και αυτά τα πράγματα όλα, τρόφιμα, όσο μπορούμε και όποτε μπορούμε. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ σε όλον τον κόσμο, στην κοινωνία, ο Θεός να μην μας κάνει, να μην μας κατηγορεί τέτοιο που λέμε. Είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όλον τον κόσμο. Αυτό μέχρι τώρα, πριν 100 χρόνια συμβήθηκε εκεί στην εκείνη την χώρα και τώρα πάλι να φανταστούμε 13 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν ούτε ρούχα, ούτε παπούτσια, ούτε νερό να πιούν. Γι' αυτό όσο μπορούμε σας παρακαλώ πάρα πολύ να βοηθήσουμε γρήγορα και άμεσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι. Είμαστε αγαπημένοι όλοι στις χώρες και δύο χώρες που είμαστε γείτονοι εδώ και εδώ στη Ρόδο
που είμαστε όλοι μαζί, όσο μπορούμε μαζί, 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 μαζί λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε το Σεβασμιότατο και τη Μητρόπολη που παρευρέθηκε σήμερα εδώ για τον αγώνα που κάνουμε όλοι μαζί, να στηρίξουμε έστω αυτό το λίγο που μπορούμε. Έχει ανταποκριθεί όλη η Ρόδος, όλη η Ελλάδα. Είναι θλιβερό και νιώθουμε θλίψη, είναι πολύ άσχημο να μην το δείξει πουθενά στον κόσμο αυτό που περνάνε αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Προσπαθούμε τώρα από τη μεριά μας όσο μπορούμε και αυτό που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ είναι ότι με παίρνουν αρκετά σχολεία της Ρόδου και ξεκινάνε και μαζεύουν παιδάκια, ξεκινάνε και μαζεύουν ρούχα και διάφορα φάρμακα και τρόφιμα το οποίο θα τα φέρουν εδώ στο Τέμενος και αυτό με συγκινεί πάρα πολύ. Βλέπω παιδιά του σχολείου και οι καθηγητές μαζί το οποίο έχουν ξεκινήσει έναν αγώνα. Έναν αγώνα όλοι μαζί, το οποίο πιστεύω ότι θα πάει στον προορισμό εκεί που πρέπει να πάνε. Λοιπόν, είναι συγκινητική πραγματικά η ανταπόκριση του κόσμου στα 12. Το βιώνουμε, το ζούμε καθημερινά. Μικρά παιδιά σπάνε τον κουμπαρά τους, πηγαίνουν και ζητάνε να δώσουν χρήματα. Επίσης, θα και να κάνει το οικονομικό, σας το είπαμε και χθες, και αυτό βεβαίως ισχύει και νομίζω στον. Ναι, είμαι σίγουρος, πάντα ίσχυε και στον Ερυθρό Σταυρό ισχύει και βεβαίως στο Σύλλογο των Μουσουλμάνων για Αδελφοσύνη ισχύει δηλαδή, ότι θα δώσετε κάποια χρήματα, θα πάρετε μία απόδειξη και οφείλουν οι σύλλογοι όλοι αυτοί στην συνέχεια να δημοσιοποιήσουν το ποσό, τι το έχουν κάνει, αν έχει σταλεί, αν έχει αγοραστεί κάποιο είδος το οποίο χρειάζεται και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, όμως το μείζον τώρα είναι ρουχισμός, γιατί μιλάμε για 2 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πού την κεφαλή, κλείνε, έτσι, σκηνές, θερμάστρες, ρούχα, όλα αυτά, κουβέρτες κτλ. Ελπίζω αυτό το κύμα να συνεχιστεί. Τώρα, πάμε λίγο στα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Υπάρχει μια θετική εξέλιξη αφορά τους λειψούς, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, εμάς μας ενδιαφέρουν όλα τα δωδεκάνησα. Έχουμε λοιπόν σήμερα την υπογραφή της διαβαθμιδικής σύμβασης για τη σύνταξη της μελέτης έργων αναβάθμισης και επέκτασης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων Δήμου Λειψών. Όταν μιλάμε για τέτοια μικρά νησιά, τα οποία είναι σμαράγδια, είναι σμαράγδι έτσι, το νησί των Λειψών και κυρίως τα μικρονήσια εκεί στο βόρειο τμήμα της Δωδεκανήσου, ότι θα πρέπει να διαφυλάξουν το περιβάλλον, πρέπει να έχουν τις υποδομές οι οποίες χρειάζονται. Είχαμε λοιπόν σήμερα την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου και του Δημάρχου των Λειψών, του Φώτη Μάγκου. Σκοπός της σύμβασης η εκπόνηση μελέτης για να αντιμετωπιστούν τα λειτουργικά προβλήματα των εγκαταστάσεων των λειψών, η υποδοχή των βοθρολυμάτων, η δυσχέρεια εξυπηρέτηση της τελικής επεξεργασίας και άλλα πολλά. Η πρόβλεψη είναι για μη μελλοντική εξυπηρέτηση 4.000 κατοίκων, γιατί η Λειψή είναι από τα νησιά τα οποία αυξάνεται ο πληθυσμός και βεβαίως και το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, επίσης, πάω να σας πω κάποια άλλα στοιχεία. Είπαμε αύριο η παρουσίαση του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ. Επίσης, έχουμε μια οργισμένη ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε από το Εργατικό Κέντρο της Ρόδου με αφορμή, αν θέλετε, την έλλειψη προσδιορισμού ραντεβού με τον Πρωθυπουργό για το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Λοιπόν, θα το δούμε τις ερχόμενες ημέρες. Επίσης, είχαμε μια σήμερα επίσκεψη για τα θέματα ουσιαστικά των εργατικών δικαιωμάτων, Ταμείο Ενεργείας, επέκταση του επιδόματος του Ταμείου Ενεργείας, τον έφερε νωρίτερα και η κυρία Γαβαλά και βεβαίως εξειδικευμένο προσωπικό από τον κύριο Φώτη Χατζηδιάκο, υποψήφιος βουλευτής Δωδεκανήσου. Νομίζω αυτά είναι τα μείζωνα. Τα υπόλοιπα είναι διαδικαστικά και το σημαντικότερο, εδώ και 2 ημέρες αναζητούσαν οι οικοί του έναν άνθρωπο 73 χρονών, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το μεσημέρι της Τρίτης, τελικώς όλα καλά δηλαδή, ο άνθρωπος εντοπίστηκε εκεί στην Φιλέρμο, έχει κάποια ζητηματάκια, αλλά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου για την παροχή πρωτοβοηθειών. Τέλος καλό, όλα καλά. Λοιπόν, από εμάς ραντεβού για αύριο στις 3. Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους.